Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε έτοιμοι να περάσουμε καλά? Ζευγάρια τριγύρω πολλά, πάρα πολλά. Αλλά ποτέ, ποτέ δεν είναι αρκετά. Να τον βλέπετε εδώ υπέρκομψο με εντυπωσιακή ξανθιά συνοδό. Η σύντροφό του. Είναι η σύντροφό του, ναι, ναι, είναι του τελευταίου μήνε μαζί. Είχατε και ένα πρόσφατο χειρουργείο, είστε καλά τώρα να πούμε. Είχα ένα χειρουργείο, ναι, γιατί είχα παχύνει πάρα πολύ. Και... Α, γι' αυτό. Ναι, ναι, και έχω. Ναι, γι' αυτό είχα εξαφανιστεί. Τόσοι μήνε. Έχω χάσει 46 κιλά και έχω να χάσω ακόμα άλλα 12. Και... Όρκο εγώ δεν παίρνω, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες της Νάντση Παραδεισιανού, που κάπως μυρίζεται τους έρωτες στον αέρα, ο Κώστας Καραφώτης έχει έρθει κοντά με την Εύη Σαλταφερίδου. Και όπως χαρακτηριστικά είπε η Νάντση Πυθία, βγαίνουν με κοινές παρέες, αλλά είναι σε πολύ καλό mood. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Συνεχίζουμε τα ζευγάρια, καθώς και αυτά δεν ηρεμούν. Η Μαριάντα Πιερίδη και ο Δημήτρης Κατριβέτσης είναι από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της Σόμπις. Ο γνωστός Σεφ και η Αϊδός, παντρεμένοι από το 2016, απλά δεν κρατιούνται. Μου τι δουλειάγκας, σημειώσατε ένα. Λιάγκας, με παίρνει τηλέφωνο μέσω μιας κοπέλας. Βλέπεις έτσι, ο δεύτερος ύπνος έγινε χωρίς μασκάρα. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει. Να πάω στην εκπομπή. Μα στην εκπομπή, κάτσε, περίμενε. Αυτός δεν είναι που είπε ότι δεν γίνεται να λιβόμαστε με λάδια στις παραλίες. Και να θέλουμε να του παίζουμε μοντέλα. Που τον ενοχλεί αυτή η αισθητική, θέλει να έχει μόνο καϊνάρια. Στο πλατό δεν τον ενοχλούν, ας πούμε, ως καλεσμένοι. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω. Αμένα τον υποτομέα της υποκριτικής δεν έχει πρόβλημα και έχει από το μοντέλον. Και λέει η κοπέλα που δεν ίδρωσε αυτή τη που τη τάπα, θέλετε να κάνουμε μια συνέντευξη να τα πείτε όλα αυτά. Λέω εντάξει, Μπενάκη, Βγενάκη, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω εντάξει, λέω πε τα, λέω εσύ στο Λιάγκα. Χαιρετίσματα αυτά. Πε τα εσύ. Ωχ, αρκετά με τι κοτούρε. Α ευθυμίσουμε και λίγο. Α αφήσουμε το ρυθμό να μα συνεπάρει. Το Celebrity Travel ξεκίνησε και ο σωστός ο παρουσιαστής, ο Τίμιος, που σέβεται, είναι πάντα στην τρίχα. Κουμένη μου φίλη, αν δεν θες να γίνεις έτσι στο μουσί, σε αυτό το χρώμα, αγάπη μου όμορφη, βάζεις εδώ πέρα, τι βάζεις Φάνη? 8 και 9 βλέπετε εδώ πέρα. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Πέτρο. Τι κάνεις? Δεν έχεις και πολύ μαλλί εδώ να ασχοληθείς, βλέπω. Περιμένω άλλους τρεις για να δούμε τι κάναμε.